Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε καλή εδώ. Καλή σεζόν να έχετε. Να είστε καλά. Αυτή η σεζόν, ας το πούμε έτσι, έτσι πρώτα ξεκινήσουμε λίγο πολιτικά. Την περιμένατε λίγο πιο απαλή, λίγο πιο προβλέψιμη, να το πω έτσι. Μπαίνουμε ορμητικά στο φθινόπωρο, έτσι. Πολιτικά μιλάω. Με πολλές θετικές ειδήσεις στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και με πολλές προκλήσεις, με κορυφαία, εκ των οποίων το ύψος του πληθωρισμού, απόρρια κυρίως του εξωγενούς προβλήματος του ενεργειακού κόστους. Ναι. Αλλά ναι, περιμέναμε και πολλά θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία, που δείχνουν ότι υπάρχουν αντοχές και ισχυρή δυναμική, η οποία θολώνει, περιορίζεται από την εξωγενή κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα. Πριν πάμε λοιπόν σε μία προς μία τις πτυχές της συζήτησης για την οικονομία, βλέπω ότι η συζήτηση που αναπτύσσεται πολιτικά είναι αν η κυβέρνηση σε αυτήν την de facto προεκλογική χρονιά, πλέον η κλεψίδρα έχει γυρίσει ανάποδα και αδειάζει, ακόμη και αν όντως εξαντληθεί η τετραετία, αν η κυβέρνηση θα φθαρεί περισσότερο από ζητήματα όπως οι υποκλοπές ή από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ποια είναι η πολιτική σας εκτίμηση? Στο τέλος της μέρας, πάντα στην Ελλάδα η καθημερινότητα δεν είναι αυτή που κρίνει τις εξελίξεις. Αυτό το αποδεικνύει και η κοινή συνισταμένη των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Καθημερινότητα του πολίτη έχει κορυφαία προτεραιότητα στους προβληματισμούς στους οποίους εγείρει και οφείλει μια πολιτεία με σεμνότητα, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα να σταθεί απέναντι στην κοινωνία και να κάνει το βέλτιστο εφικτό για το σήμερα, χωρίς να λησμονεί ότι υπάρχει και το αύριο της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα αρχίσω λοιπόν τις ερωτήσεις επί της οικονομίας, μάλλον λίγο διαφορετικά από ό,τι θα περιμένατε. Συνήθως τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών τον ρωτούν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι και οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν δίνει περισσότερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν βάλουμε κάτω τα νούμερα, θα δούμε ότι σε ποσοστό του ΑΕΠ η Ελλάδα ίσως τη φτάνει μόνο σε πραγματικά νούμερα η Λιθουανία στο τι επιδοτήσεις έχει δώσει για τα ενεργειακά κλπ. Που όμως έχει τα δεδομένα της προβλήματα εξάρτησης με τη Ρωσία. Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και του διεθνούς τύπου που θέτουν διάφορα ερωτήματα, πώς μια κυβέρνηση μιας χώρας που μέχρι πριν 3,5-4 χρόνια ήταν σε μνημόνιο, ήταν ημιχρεοκοπημένη, είναι τόσο γαλαντόμα ή τόσο μη στοχευμένα τα μέτρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε και οι μελέτες οι οποίες έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν είναι στοχευμένες για την Ελλάδα. Παρουσιάζουν την εικόνα που θα έχουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες στο δυσμενές σενάριο που σταματήσει εντελώς η ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το σημαίνει ότι η αναγκαιότητα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών θα είναι πιο έντονη, άρα τα ελλείμματα θα είναι μεγαλύτερα, που δημιουργεί δημοσιονομικούς προβληματισμούς. Και σε αυτές τις μελέτες η Ελλάδα δεν είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πολλές άλλες χώρες σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Γιατί η Ελλάδα και γιατί για την Ελλάδα εκφράζονται όλοι θετικά? Διότι υπάρχει το έλλειμμα, υπάρχει και το χρέος. Στο χρέος, αν και υψηλό στην Ελλάδα, μειώθηκε σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ήταν ρεκόρ μείωσης για οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης την τελευταία δεκαετία. Έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, έχει χαμηλές αιτήσεις χρηματοδοτικές ανάγκες και έχουμε και υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Αναδείξατε εύστοχα το κόστος δανεισμού της χώρας. Ναι. Το οποίο πράγματι αυξηθήκε, τα spread βεβαίως μειώθηκαν σε σχέση με τις άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος δανεισμού των άλλων χωρών σήμερα αυξήθηκε περισσότερο. Άρα είναι μια δύσκολη περίοδος, όμως που βλέπετε ότι την ελληνική οικονομία την παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό και οι 11 αναβαθμίσεις. Και τρίτη παρατήρηση. Ο πυρήνας του ερωτήματός σας είχε την θέση ότι πλέον συμφωνούμε όλοι λίγο ότι η ελληνική κυβέρνηση και στην υγειονομική κρίση και στην ενεργειακή κρίση έδωσε πολλά χρήματα, πολλούς πόρους, ίσως υψηλότερο στην Ευρώπη. Άρα να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το ερώτημα που εγείρεται είναι αν αυτά ήταν στοχευμένα τα μέτρα και αν είναι αποτελεσματικά. Υπάρχουν βασικοί δείκτες οικονομίας για να το αξιολογήσει κανείς. Πρώτος δείκτης, η ανάπτυξη. Η Ελλάδα είχε από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2021 και φέτος εκτιμάται ότι θα έχει, αν όχι τον υψηλότερο, πάλι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη για το 2022. Θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Νομίζω ότι το 3,5% που έχουμε υποστηρίξει ως ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ συντηρητικό. Θα δούμε τα στοιχεία το επόμενο διάστημα. Άρα, πρώτο στοιχείο που δείχνει ότι πέτυχαν τα μέτρα, ήταν στοχευμένα και η οικονομία και
ανέκαμψε και αναπτύσσεται είναι η ανάπτυξη. Δεύτερον, ανεργία. Η ανεργία έχει μειωθεί και συνεχίζει να μειώνεται περίπου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία. Άρα, στηρίξαμε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις στήριξαν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης και δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις απασχόλησης. Τρίτη παρατήρηση. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι περισσότερες από πέρσι, κατά 25%. Φέτος από πέρσι. Είναι και ο τουρισμός όμως. Οι τουρίστες παραδοσιακά πληρώνουν με την κάρτα. Ναι, αλλά οι αφίξεις ήταν χαμηλότερες τον προηγούμενο μήνα. Οι εισπράξεις είναι περισσότερες. Και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ακόμα περισσότερες. Θα επανέλθω στον τουρισμό. Άρα, τρίτο στοιχείο, ενδεικτικό και αποδεικτικό της ορθότητας οικονομικής πολιτικής, είναι τα δημόσια έσοδα, ο κρατικός προϋπολογισμός, η εκτέλεση αυτού. Τέταρτη παρατήρηση. Τουρισμός. Το αναφέρατε. Ήδη έχουμε φτάσει το 96% των εσόδων του 2021. Συγγνώμη, του 2019. Ναι. Το 2022, που ήταν το ρεκόρ μας. Φτάσαμε το 96% το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Στον προϋπολογισμό έχουμε βάλει 80%. Ήδη έχουμε υπερβεί αυτές τις εκτιμήσεις. Και έχω και μια σειρά από άλλους δείκτες που θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας, όπως είναι οι ξένες επενδύσεις, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή. Όλοι αυτοί είναι οι θετικοί δείκτες της οικονομίας. Απόρρια της ορθότητας, της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων οικονομικής πολιτικής που ασκήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θολώνουν σημαντικά από την ακρίβεια η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Από ό,τι είδα και από προηγούμενες συνεντεύξεις σας, θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα, εκεί που πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση είναι το φυσικό αέριο, σωστά? Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές. Το αναδείξατε εύστοχα προηγουμένως, όταν αποτυπώσατε την μεγάλη αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από χθες μέχρι σήμερα. Κατά αντιστοιχεία, υπήρχε μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δεκαπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα. Είναι 15 φορές πάνω σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Το φυσικό αέριο επηρεάζει προφανώς κατευθείαν τα νοικοκυριά που έχουν φυσικό αέριο, αλλά έμεσα και όλα τα νοικοκυριά τα οποία έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Βέβαια. Προτεραιότητα συνεπώς είναι να καλύψουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπως έχουμε δεσμευτεί. Όσο η τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος κατά συνέπεια παραμένει ψηλή ή και αυξάνει περισσότερο, υπάρχει αναγκαιότητα μεγαλύτερης συμβολής του κρατικού προϋπολογισμού για να καλύψει ποσοστό της επιβάρυνσης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί ο όποιος δημοσιονομικός χώρος προκύψει, που θα προκύψει το καλοκαίρι επιπλέον, να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, στερώντας τη δυνατότητα κάποιων εναλλακτικών πολιτικών που πιθανόν θα έπρεπε να υλοποιήσουμε. Όπως? Υπάρχουν και άλλες μειώσεις φόρων, ας πούμε. Για να μείνω πρώτα απ' όλα στο 22. Ναι. Στο 22 έχουμε τον άγνωστο επίσης παράγοντα που είναι τα καύσιμα. Βέβαια. Το Fuel Pass 2 ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τιμή των καυσίμων που έχει μειωθεί σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο, για να αξιολογήσουμε αν πρέπει να ενεργήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναφερθήκατε σε μειώσεις φόρων. Ουσιαστικά πήγαμε την κουβέντα και στο 2023 και ο εθός. Γιατί θα πρέπει να καταθέσουμε προσχέδιο προϋπολογισμού. Ναι. Έχουμε μια προτεραιότητα θέση ως κυβέρνηση να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Συνταξιούχοι οι οποίοι ένα ποσοστό αυτών θα δει και σημαντική αύξηση των συντάξεών τους το 2023. Μόνιμες αυξήσεις. Αυτές θα είναι μόνιμες αυξήσεις, όπως θα επιδιώξουμε να είναι μόνιμη και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Τέλος επιδεύματος. Εννοείται ότι ισχύει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα και η μειώση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν θα σας πω για άλλο μέτρο, διότι θα μου πείτε μετά για την επιταγή ακρίβειας. Θα μου πείτε για την επέκταση του ΦΠΑ το 2023. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία έχουν προσεκτικοποιηθεί, έχουν αξιολογηθεί, αλλά για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, προφανώς ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και μετά το Οικονομικό Επιτελείο, θα πρέπει να ξέρουμε πόσα χρήματα διαθέτουμε, θα το ξέρουμε σε 6 με 7 ημέρες, και πού αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν. Γιατί λέω θα το ξέρουμε σε 6-7 ημέρες? Γιατί θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ναι. Και γιατί θα έχουμε την ανακοίνωση Ελστάτ για το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου του 2022.
Άρα τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είστε στη φάση που έχετε ποσοτικοποιήσει διάφορα σενάρια μέτρων και ανάλογα με το τι χώρος θα προκύψει στο τέλος θα πάρετε μαζί με τον Πρωθυπουργό και τις τελικές πολιτικές αποφάσεις τι θα προχωρήσει και τι θα θυσιαστεί εντός εισαγωγικών για να μένουν πυρομαχικά στο... Σωστά, προσθέτοντας απλώς ναι. την παράμετρο της αβεβαιότητας για την τιμή του φυσικού αερίου mm-hmm. και κατά συνέπεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Κύριε Υπουργέ, αν και είπατε πριν ότι είναι υψηλά τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, θέλω να σας ρωτήσω, αν συνεχίσουμε να καταγράφουμε καθημερινά τέτοιες τιμές φυσικού αερίου, μπορεί όλη αυτή η απορρόφηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου να πάει ως το Μάιο, ως τον Ιούνιο, ως τις επόμενες εκλογές? Γιατί πολλοί σας κατηγορούν ότι όλο αυτό τώρα γίνεται επειδή ακόμη ο Πρωθυπουργός ζυγίζει όλα τα δεδομένα για το πότε θα πάει στις κάλπες. Όχι, διότι πολύ απλά με αυτό που έχουμε νομοθετήσει. Ναι. Οι πάροχοι πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιδοτήσεων. Τον προηγούμενο μήνα η επιδότηση ήταν 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο κρατικός προϋπολογισμός έβαλε 250 εκατομμύρια. Τα άλλα τα βάλανε οι πάροχοι. Με τον νόμο που περάσαμε, ναι. τις αυξήσεις πλέον τα υπερκέρδη τα πληρώνουν οι πάροχοι. Εκτός του 90% φορολόγηση. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Αυτό το μήνα που η επιδότηση έπρεπε να ήταν υψηλότερη, ναι. 1,9 δις, ο κρατικός προϋπολογισμός έβαλε 700 περίπου με 800 εκατομμύρια. Θα βάλει για την ακρίβεια. Ναι. 1,1 δις είναι από τους παρόχους. Διάβαζα όμως μισό λεπτό ότι αν πάει το πράγμα έτσι, ως τα Χριστούγεννα, το κράτος θα έχει δώσει για το ρεύμα, ο κρατικός προϋπολογισμός, πάνω από 5% του ΑΕΠ. Αν αυτά που διάβαζα είναι σωστά, όχι, αναρωτιέμαι είναι... πόσο λογικό είναι πάνω από την παιδεία και την υγεία, ας πούμε, όχι. να είναι. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι επιδοτήσεις. Ναι. Το σύνολο των επιδοτήσεων. Ο κρατικός προϋπολογισμός βάζει ένα μικρό ποσοστό αυτών των επιδοτήσεων. Ενδεικτικά για τους δύο μήνες αναφέρθηκα. 250 εκατομμύρια και περίπου 700. Αυτό κάνει ένα δις. Άρα είστε σε θέση να δεσμευτείτε ότι αν αυτό που ζούμε τώρα το ζούμε και το Δεκέμβριο και το Γενάρη και το Φλεβάρι θα είναι ίδια η στήριξη προς τους καταναλωτές για να μην παθαίνουν ηλεκτροσόκ τα νοικοκυριά. Θα είναι αυτή που πρέπει ώστε να καλύψουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της επιβάρυνσης. Ναι. Ναι, αυτό δεσμεύομαι απέναντι στην ελληνική κοινωνία ότι θα συνεχίσει να υφίσταται. Όμως είμαι απόλυτα ειλικρινής. Mm-hmm. Όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση και πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε μέσα από το ποσοστό των επιδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο περιορίζονται οι δυνατότητες για άλλες παρεμβάσεις εποφελία της κοινωνίας. Δεν είναι απεριόριστος και ατελείωτος. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος και αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί. Mm-hmm. Γιατί αν προχωρήσουμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό όπως με ευκολία και ανευθυνότητα εισηγούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αγορές που αναδείξατε προηγουμένως θα ανεβάσουν σημαντικά το κόστος δανεισμού, κάνοντας απαγορευτική τη χρηματοδότηση της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη ένα κόστος δανεισμού που ούτως ή άλλως θα αυξάνεται, γιατί η νομισματική πολιτική θα γίνεται πιο συσταλτική. Mm-hmm. Περιόριζοντας τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Τώρα, εσείς και ως πολιτικός τέλεχος, αλλά και ως οικονομολόγος, σας φαίνεται λογικό, αφού αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός δεν αφορά, μάλλον δεν τον γεννά η αύξηση της ζήτησης, σας φαίνεται λογικό όλη η προσπάθεια να μπει φρένο στον πληθωρισμό να γίνεται μέσω της αύξησης των επιτοκίων, δηλαδή του να γίνει το χρήμα ακριβότερο? Δεν είναι αυτή η αιτία? Κοιτάξτε, στον πληθωρισμό πάντα μία αντιμετώπιση των νομισματικών αρχών, ναι. των κεντρικών τραπεζών. Είναι ο περιορισμός της ρευστότητας με συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε από τα μη συμβατικά μέτρα, περιορισμό της ρευστότητας, mm-hmm. και προχώρησε και θα προχωρήσει πιθανότητα ναι. σε αυξήσεις επιτοκίων. Υπενθυμίζω ότι ναι, έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται η Ευρώπη ακόμα να είναι σε περίοδο ανάπτυξης. Ναι. Οπότε θέλει πολύ λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς από τους ασκούντες νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, ναι. ώστε να μην δημιουργήσουμε μόνιμα προβλήματα στην οικονομία μελλοντικά, την περίοδο που ευρωπαϊκές οικονομίες ανακάμπτουν και προσπαθούν να αναπτυχθούν. Σίγουρα ο πληθωρισμός θα οδηγήσει αρκετά κράτη-μέλη σε σημαντικές δυσκολίες ό,τι αφορά αριθμούς ανάπτυξης. Πιθανόν να δούμε και τεχνητή ύφεση. Δύο συνεχόμενα τρίμηνα σε αρκετές χώρες. Εμείς προσπαθούμε και μέχρι σήμερα τα έχουμε καταφέρει η χώρα να έχει θετικούς και υψηλούς αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Και θα επιμείνω σημαντικά διαφοροποιημένους ως προς τη σύσταση του πλούτου. Με πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον.
Έχουμε ήδη το πρώτο εξάμεινο του 22 μέσα σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας πιάσει το 86% του συνόλου των ξένων επενδύσεων του 2021 που ήταν ρεκόρ χρονιάς. Και ήδη στο εξάμεινο είμαστε στο 86% της περσινής χρονιάς ρεκόρ. Οι εξαγωγές έχουν φτάσει ήδη στο 70% της περσινής χρονιάς, όλης χρονιάς. Άρα συνεχίζει να έχει εξωστρέφεια η ελληνική οικονομία και να προσελκύει οι επενδύσεις. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Εισόδημα και θέσεις απασχόλησης. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση. Και επειδή πάντα είστε από τα λίγα μάλλον κυβερνητικά στελέχη που βάζετε πάντα στην εξίσωση και την ανάγκη να διασφαλιστούν οι μελλοντικές αντοχές της οικονομίας και των δημοσιονομικών. Πώς απαντάτε στην κριτική ότι πολλά από αυτά που γίνονται δεν είναι στοχευμένα? Δηλαδή, θέλω να πω, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι επηρεάζει όλη την αλυσίδα, δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης της Καγέν που θα πάει να βάλει βενζίνη στο βενζινάδικο. Την ίδια στιγμή, ας πούμε, οι επιδοτήσεις ρεύματος αφορούν ακόμη και στους μηχανισμούς για τις πισίνες. Αφορούν ακόμη και στις βίλες της Μυκόνου. Αυτό σας προβληματίζει καθόλου? Είναι τόσο στοχευμένες η στήριξη όσο θα έπρεπε? Υπάρχει μια αντίφαση στο ερώτημά σας. Από τη μία πλευρά μου λέτε δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αφορά όλους. Και από την άλλη πλευρά δεν το κάνουμε αυτό, άρα αποδεικνύουμε ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και από την άλλη μου λέτε ότι τα μέτρα μας δεν είναι στοχευμένα. Ας πάρουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Καύσιμα. Ναι. Στα καύσιμα τι κάνουμε? Παίρνουμε πράγματι τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα που απορρέουν από την κατανάλωση καυσίμων, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημαντικά αυξημένο ΦΠΑ, λίγο μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το άθροισμα των δύο είναι σημαντικά θετικό. Παίρνουμε αυτά τα έσοδα, τα οποία τα πληρώνει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και τα διοχετεύουμε στοχευμένα στο κομμάτι της κοινωνίας που με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό και αν είναι άσκηση στοχευμένης οικονομικής πολιτικής, όπως έχει αναγνωριστεί από το Γραφείο του Κράτους του Προϋπολογισμού στη Βουλή, που επικεφαλής είναι πρώην πολιτικός στέλεχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα αυτός είναι ο ορισμός της στοχευμένης οικονομικής πολιτικής με οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο. Πάμε στο ρεύμα. Στο ρεύμα, κατά αντιστοιχεία, για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν το καλοκαίρι, τα μέτρα μας ήταν πάλι πολύ στοχευμένα. Σας θυμίζω ότι ήταν για πρώτες κατοικίες, σας θυμίζω ότι είχαν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας και της μεσαίας οικογένειας. Έπρεπε συνεπώς να βοηθήσουμε και όχι μόνο την κύρια κατοικία και άλλες κατοικίες. Σας θυμίζω ότι πολλοί Έλληνες πολίτες, μεσαία τάξη, διαθέτει και εξοχικό. Έπρεπε να στηρίξουμε και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Στηρίζουμε πολύ πιο γενναία τις μικρές επιχειρήσεις. Περισσότερο από ότι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες στηρίζονται με ποσοστό της τάξης του 90%, οι μεγάλες με ποσοστό 50%. Και προφανώς, αντίστοιχα παραδείγματα μπορώ να σας φέρω σε όλες τις άλλες πολιτικές επιλογές τις οποίες έχουμε υλοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μειώσεις φόρων και στοχευμένη διοχέτευση πόρων σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Να το ρωτήσω λοιπόν αλλιώς. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στις μεγάλες χώρες, στις μεγαλύτερες οικονομίες, οι κυβερνήσεις με πολιτικό κόστος στέλνουν ένα μήνυμα στους πολίτες ότι τα πράγματα δεν είναι ίδια όπως πριν. Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι ήρθε το τέλος της αυθονίας, στη Γερμανία δεν θα υπάρχει το χειμώνα θερμενόμενη δημόσια πισίνα κλπ. Εδώ το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι η χώρα είναι διασφαλισμένη, ότι δεν έχει την εξάρτηση στην ενεργειακή, στο ρωσικό φυσικό αέριο, στο βαθμό που την έχει, ας πούμε, η Γερμανία, και ότι όλα πάνε καλά. Επειδή την τελευταία φορά που ακούγαμε για θωρακισμένη οικονομία το 2008-2009 από την παράταξή σας πάλι, θυμάστε τι επακολούθησε, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει το σήμα στους πολίτες ότι πρέπει να αλλάξει και η δική τους συμπεριφορά και η δική τους καθημερινότητα? Το θέμα δεν είναι πώς θα βγάλει ο Σταϊκούρας μόνο από τον κουμπαρά, ας πούμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην επικοινωνία την καθημερινή που έχουμε την κοινωνία, το βασικό στοιχείο που ξεκινάει ο διάλογος είναι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, όπως λέτε. Ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους, δημόσια
και όλα τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίως του οικονομικού επιτελείου, ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ναι. Ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας έχει κάνει σαφέστατες ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους πόσο έχει αυξηθεί, πολλαπλασιαστεί η τιμή του φυσικού αερίου. Τι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Και κινούμαστε ταυτόχρονα παράλληλα πάνω σε πολλούς διαφορετικούς άξονες που αναδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο ένας άξονας, τον αναδείξαμε και πιθανότατα θα με ρωτήσετε και στη συνέχεια, είναι ο άξονας της ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της ενεργειακής επάρκειας. Συνεπώς, δείτε όλες τις ανακοινώσεις του τελευταίου μήνα, κυρίως, θα το επαναλάβω, του αρμοδίου υπουργού. Μιλάμε για τη Ρεβιθούσα, μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη, μιλάμε για τις λιγνητικές μονάδες, μιλάμε για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μιλάμε για την ανάγκη περιορισμού της κατανάλωσης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και έχουμε πάρει και μέτρα και πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρουμε και άλλα. Άρα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που δείχνουν την δυσκολία της κατάστασης, αλλά δείχνουν ταυτόχρονα και την έγκυρη προετοιμασία της χώρας για να έχει και ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή ανταποδοτικότητα στην κοινωνία εκεί που χρειάζεται με στοχευμένα μέτρα. Άρα, με απόλυτη ειλικρίνεια έχουμε αναδείξει τη δυσκολία. Με απόλυτη ειλικρίνεια έχουμε πει ότι δεν καλύπτουμε το σύνολο της αύξησης του κόστους στην ενέργεια, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και με απόλυτη ειλικρίνεια έχουμε πει ότι εδώ πλέον, ειδικά σήμερα, απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις, τις οποίες ευελπιστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αναλυφθούν. Κλείνω με μια ερώτηση που θα μου πείτε ότι δεν σχολιάζεται, βέβαια. Φόρος πολυτελείας, τεκμήρια διαβίωσης είναι μέσα στα μέτρα που δεν θα χωράνε ούτως ώστε να στηριχθούν λογαριασμοί, ηλεκτροσόκ κλπ. Υπάρχουν προτεραιότητες στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Πόσο χαμηλά ή ψηλά είναι στην προτεραιότητά σας, λοιπόν, αυτά που σας ρωτάω. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 3 χρόνια έχει αποδείξει ότι και υλοποιεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις, μειώνοντας μόνιμα φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, και ταυτόχρονα χτίζει δίκτυα ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυξάνοντας δαπάνες με στοχευμένες επιδοτήσεις αυτών. Άρα, ταυτόχρονα ενεργούμε και στους 2 άξονες. Ανέδειξα μέσα από την συζήτηση κάποιες από τις προτεραιότητες. Ανέδειξα, για παράδειγμα, μετά από ερώτημά σας, την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για το δημόσιο και τους συνταξιούχους. Αναδείξαμε την ανάγκη πιο γενναία στήριξης μέσα από επιδοτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, σας έχω αναδείξει κάποιες προτεραιότητες. Αν αυτές εξαντλούν ή δεν εξαντλούν τον δημοσιονομικό χώρο, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλώς βράδυ.